αφήνω τα παιδάκια τα μικρά να μην κάνουν φασαρία, επειδή τώρα δεν έχουν μικρόφωνα και πρέπει να ακουστούν τα παιδιά. Ο Θεαυτός είμαστε πια από... Δεν το πιστεύω. Θες ακόμη, είμαστε πρωτάκια. Και τώρα, ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε το σχολείο μας. Εγώ, φίλοι μου, είμαι συγκινημένη. Έτσι μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Δεν θέλω κλαψίματα, σήμερα είναι μέρα χαράς. Κοιτάζω γύρω και βλέπω χώρο και πρόσωπα που μπαίνουν. Και έχω μέσα μου μια χαρμολύτη. Ό,τι αγαπήσαμε, τα αφήνουμε πίσω μας και πάμε στράβουμε στη μεγάλη καθημερινή. Να δώσουμε όλοι πόσο ψήφο, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Και πως δεν είμαστε αγαπημένοι και θα στηρίζουμε ένας τον άλλον. Πριν αποχαιρετήσουμε δασκάλους και μικρότερους συμμαχτές, λέω να φέρουμε στο μυαλό μας κάποιες νοσταλγικές εικόνες. Δηλαδή, να ξαναζήσουμε αυτά που αγαπήσαμε πιο πολύ. Αυτά που αγαπήσαμε και θα μας λείψουν. Νομίζω πως αν κλείσω τα μάτια, θα ονειρευτώ τα περασμένα. Δεν χρειάζεται να κλείσει τα μάτια. Ας κάτσουμε εδώ και να ξαναγυρίσουμε πίσω το χρόνο. Το τραγούδι που ακούσαμε, με θύμισε. Το μάθημα της μουσικής, όταν πρόκειται να σχολεύσει κύριε Χρήστο. Αλήθεια, θυμάστε την άτομα της δεύτερης. Εγώ έπαιζα πάντα με την κιθάρα, ακόμη την ώρα που τα σκάλα έλεγε να σταματήσω. Μην τρέχετε παιδιά, σιγά σιγά. Κι εγώ παραφωνούσα για τα τιμόνια τη δασκάλα. Εγώ έκανα πως έπαιζε αρμόνι. Πάντα διάβασα. Εγώ έμουν πίπος και υπογράφος. Καλά, και εμείς τι κάνουμε. Πέζα μεταξύ. Και ποιος τραγουδούσε ρε παιδιά. Αυτή είναι η πρώτη Φρανίου. Λόγια, λόγια. Η μουσική αρέσει όλους και όλοι τραγουδούσανε. Εγώ τραγουδούσα μόνο Αχίλη. Εγώ νομίζω πως όλοι κάναμε τις βολιές μας, αλλά τα τραγούδια μας ήταν πάντα τα καλύτερα. Αν στη γυμναστική, εκεί θυμηθείτε τι γινόταν. Ο καημένος, ο κύριος Τσιμπίδης. Λοβάξτε μας. Αφήνει στα γόρια, μόνο από εδώ σπέρα θέλαμε να παίζουμε. Και με αυτό και με εκείνο πέρασε τα χρόνια. Πραγματικά τώρα, σαν ψέμα θα μου φαίνεται. Και μάθαμε γράμματα. Γράμματα, συνδάγματα και του Θεού τα πράγματα. Εγώ ήμουν καλός παιδιούς. Καλά, και εμείς τι κάνουμε. Πέσε με τα χείλη. Ναι, όλοι καλοί. Ναι, αλλά κάποιοι ήταν πιο καλοί. Κοιτάστε μένα ρε παιδιά. Μάλλον είμαστε αλήθεροι. Δηλαδή, αλλού κοιτάζω τα μάτια σας, αλλά αυτόν σκέφτεστε. Να δείξουμε τους βαθμούς μας. Όχι, ας μένει. Ότι ο καλός ο μαθητής μου να βάζει τάση, όπως λέγεται το τραγούδι. Θυμάστε τις εκδρομές μας, τις γιορτές, τα ποίηματα, τους χορούς μας. Τα σινεμά και τα θέατρο που παρακολουθήσαμε. Το δικό μας θέατρο, τη γιορτή της 25ης, το θυμάστε. Ξεχνιέται, αυτό ήταν το καλύτερο. Ποιος μας πέθανε σπρώξη, κυρία Γέσου, κύριε Παλάσκο. Μωρέ, και εκείνος ο κύριος Σφίγιος μύτη μικρόφωνο κατευθείαν. Ακόμα που είσαι στα αυτιά μου φωνές, ύστερα λένε να αργά, παιδιά, αργά. Κάτι ωραίο. Ήταν απέτηση του Γιώργου, του Γεφίτη. Να δείτε, σε 3 χρόνια θα τελειώσουμε και το γυμνάσιο. Γι' αυτό δεν έχουμε εδώ, διευθυντή στο 3ο δημοτικό. Μωρέ, και λίγα λες, μην τελειώσουμε και το λίγιο τι να έχουμε εδώ. Δείτε τώρα αυτά. Τι πιστεύετε ότι βοήθησε και δεν είχαμε ποτέ κόντρες σαν τμήμα. Εμείς ρε παιδιά, όλοι για ένα και ένας για όλους. Η καλοσύνη που δείχναμε μεταξύ μας. Η αγάπη παιδιά. Είμαστε πολύ δεμένο και αγαπημένο τμήμα. Ας έχουμε λοιπόν αυτή την αγάπη για τη γόρη και μετέπειτα πορεία της ζωής μας. Πόσα να θυμηθούμε και πόσα να ξεχάσουμε. Περάσαμε τόσα. Χαρήκαμε τόσο. Αυτά τα θρανία θα έχουν να τυγούνται. Ω, ιστορίες ολόκληρες. Ένα κομμάτι καρδιά μου το αφήνω εδώ. Εγώ θα γυρίσω στο σχολείο μου όταν ακόμα στο γυμνάσιο. Όλοι θα γυρίσουμε. Και να προσέχουμε το σχολείο. Θα το τιμήσουμε με τις επιτυχίες μας και την καλή μας συμπεριφορά. Πόσο θα ήθελα να ξαναγινόμουν μαθήτρια. Και τι δεν θα ήθελα να ξαναγινόμουν μαθητής. Καλά τα μαθητικά χρόνια. Τα καλύτερα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα.
όλος ο μαθητής, χωρός. Γεια σας. Πάμε τρεις μου. Σε χαιρετώ, Νίκος.